Σε ποια φάση της ζωής σου σκάει η τηλεόραση? Πηγαίνω καλεσμένος σαν γραφητάς σε ένα δημοτικό κανάλι στη Θεσσαλονίκη, στο TV100. Το οποίο άρχισε κάνει μια εκπομπή με μια άλλη κοπέλα εκεί πέρα. Και πάω σαν καλεσμένος γραφητάς. Και βγάζουμε χαβαλέ σε όλο το γύρισμα και γνωριζόμαστε και γίνομαστε φίλοι. Και σε κάποια φάση με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Τζορτζ, δεν θα κάνω στο στούντιο, στο πάνελ όλο αυτό που έκανα. Θα λέω να το κάνω εκτός. Έχεις τίποτα στο μυαλό σου να μπαίνεις και εσύ να τα κάνουμε παρέα για να βγάζουμε γέλιο? Και προτείνω εγώ κάποια πραγματάκια, ρε παιδί μου, στην ουσία αυτό που κάναμε στο πάνελ, να το κάνουμε απ' έξω κτλ. Και μπαίνω εγώ και κάνουμε παρέα, ρε παιδί μου, σε φιλικό επίπεδο, τύπου μπαίνω σε κάποιες ειδικές αποστολές και κάνουμε τα επεισόδια παρέα σε ένα κανάλι του TV100 και κάνουμε τις εκπομπές εκεί για ένα χρόνο. Και μετά αυτό, κάποια στιγμή μιλάμε, με παίρνει ο Σάκης, μου λέει: Εσύ, μου λέει, να σου πω. Όπω τι θυμηθήκα τώρα, όλη παλιά ιστορία. Το Wall Party ξεκίνησε, να γελάστε, ξεκίνησε τύπου να κάνουμε πάρτι στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ που έτσι το βρήκαμε και το κάνουμε, το κάνουμε στον όλο τον κόσμο. Δηλαδή κάνουμε πάρτι στην ουσία. Να δείχνουμε νύχτα, να δείχνουμε τα θέματα, δηλαδή ξέρεις τέτοια, και να το κάνουμε απλά στον κόσμο. Και ξεκίνησε έτσι σε ένα δωμάτιο μέσα στη Σοφούλη εκεί και λέμε πάμε να κάνουμε αυτό. Ναι, το πετάει ρε παιδί μου, το λέει ο Σάκης έτσι, του λέω οκ, το βάζουμε κάτω. Το δουλεύουμε, ξεκινάμε να κάνουμε ένα πιλότο, τον δίνουμε, δεν πωλείται και τότε, αφού δεν πωλείται ο πιλότος, είχαμε πάει στον Παλί. Χωρίζουν οι δρόμοι μας. Φεύγει ο Σάκης να κάνει Πανεπιστήμιο Αμερικής μεταπτυχιακό και εγώ ξεκινάω να ταξιδεύω τον κόσμο. Καμία σχέση με την εκπομπή. Συνεχίζει μετά από 3 χρόνια. Εγώ ήδη μέσα στα 3 χρόνια αυτά έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη έχω παντού φίλους, άκρες, κολλητούς κτλ. Είμαι, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά πλέον, το έχω φτάσει πολύ καλό κομμάτι οικονομικά και μου λέει, Τζορτζ, μου λέει, κυνηγάω να δώσω την εκπομπή που λέγαμε, το κάνουμε. Τώρα μην πω σε λεπτομέρειες, λέω το κάνουμε. Τέλος πάντων, το ξεκινήσαμε και κατέληξε εκεί που κατέληξε μια παρέα παιδιών, από 40 κύματα δηλαδή πέρασε όλο αυτό το κόνσεπτ. Σε πληροφορώ ότι κάναμε 3 χρόνια στον Αλφα το Gold Party και 1 χρόνο στην R3. Κουτσό, γιατί έκλεισε μετά η ΕΡΤ. Τόσο καλά πήγε. Δεν είχα ιδέα τι τηλεθέαση κάναμε. Δεν ήξερες, ε? Ναι. Δεν ήξερα. Δεν ρώτανες. Ούτε τι λεφτά παίζανε, ούτε τίποτα. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Νομίζω τελευταία χρονιά έμαθα. Γιατί δεν ήξερες? Ότι κάναμε στο επεισόδιο το ΤΑΔΕ 25 και έλεγα. Δεν ήξερα αν είναι καλό. Το καταλάβαινα ότι απλά ο κόσμος με αναγνωρίζει, αλλά δεν ήξερα ότι με αναγνωρίζει στον δρόμο που μου λέγανε να βγούμε φωτογραφία, αλλά δεν ήξερα ότι είναι κάτι πολύ wow. δεν ήξερα ούτε τι λεφτά παίζουν, δεν ήξερα τίποτα. Ήμουνα 4 χρόνια, έκανα μια εκπομπή. Απίστευτο.